Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία άλλη σχέση, η οποία επίσης έχει ακουστεί, υπονοηθεί ότι μπορεί να καταλήξει σε γάμο. Και αναφέρομαι στον Τζόρτζια Σιακαβάρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, που εδώ και λίγο καιρό είναι μαζί. Εγώ έχω μιλήσει με την Τζόρτζια, θα σας πω μετά τι μου έχει πει για τη σχέση αυτή. Όμως ο Κωνσταντίνος προχθές τη συνάντησε και έκανε αποκαλύψεις για το δεσμό αυτό και τα λουλούδια που έλαβε. Κωνσταντίνε, πήρε λουλούδια στην πρεμιέρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά τις έστειλε ο κύριος Πλεύρης. Τα πετυχάμε μπροστά μας, δηλαδή. Μπαίνανε μέσα εκείνη τη στιγμή. Και πού είδε την κάρτα. Μπορεί να ήταν άλλο. Να πει μάτι. Το βιονικό, διαβάζει τα πάντα. Το μάτι του ρεπόρτερ του Αρτσίτα. Στην πρεμιέρα τη Γέρμα. Είναι. Να δούμε τι είπε. Κάνουνε Γέρμα. Ναι. Είναι η ίδια. Κάνει το ρόλο. Κάνει Γέρμα. Ρυψοκίνδυνο να κάνεις. Θα ήθελα να το δω. Έχει χρόνια που είναι ηθοποιός. Βεβαίως. Α, δεν το ξέρα, sorry. Μην την αδικήσω την κοπέλα. Είσαι έτσι που έχει πολλές γερές βάσεις, γιατί και ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για εσάς, με πάρα πολύ γλυκά λόγια. Ερωτευμένη πολύ. Είναι γλυκύτατος. Είναι γλυκύτατος. Άνθρωπος και. Ανταποδίδετε κι εσείς αυτά τα όμορφα λόγια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Είπε ότι είναι πολύ ερωτευμένος και ότι όπου προκύψει όλο αυτό δεν ζηλεύω και μάλιστα ότι έχετε γνωρίσει και το γιο του και εσείς έχει συμπαθήσει πάρα πολύ. Τον έχω γνωρίσει. Ναι. Τώρα τι γνώμη έχει δεν ξέρω. Αλλά... Παρ' όλα αυτά, σήμερα ο γιος του σε κάποια δήλωση που έκανε δήλωσε ότι δεν θέλει να μιλήσει για γάμους. Ο άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Είσαστε κοντά σε αυτή την ιδέα του γάμου με τον κύριο Πλεύρη. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά, πώς βλέπετε τον εαυτό σας τις τελευταίες ημέρες που είναι στην επικαιρότητα, κάμερες στο θέατρο, δημοσιεύματα. Δεν το έχω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Όταν είναι η κάμερα του Λιάγκα από πάνω, όταν τρώγανε μαζί και βγήκαν χεράκι-χεράκι, είναι χαμηλών τόνων. Από πάνω τόνο. Ήταν, απέναντι ήταν και έκανε τραβούσε πλάνα. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, επειδή δεν κάνει καμία δήλωση. Την είδα από κοντά, ήταν όντως πολύ χαμηλών τόνων και παντούσε πολύ ωραία. Έχει δίκιο. Εγώ μίλησα μαζί της προχθές το απόγευμα για πάρα πολύ ωραία στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι την εκπλήσει, βέβαια δεν θα έπρεπε, αλλά την εκπλήσει. Το ότι τώρα όλοι οι άνθρωποι την ανακάλυψαν, γιατί είναι μια καλλιτέχνης πολλά χρόνια που ασχολείται, έχει απασχολήσει το παρελθόν για την τέχνη της και μόνο. Βέβαια, έχει πάει και στο Mindstyle Rocks, αλλά και τότε δεν είχε η γυναίκα προκαλέσει με κάποιο τρόπο. Και μου είπε λοιπόν ότι με τον κύριο Πλεύρη είναι ζευγάρι εδώ και 2,5 μήνες. Α, είναι πολύ ισχυρό. Είναι καινούριο. Είναι καλοκαιρινό ο έρωτας. Και βγήκε κιόλα στη δημοσιότητα, ρε. Και την πέτυχε. Εντάξει. Το επικοινώνησαν μάλλον σε δημοσιογράφους και ο κύριος Πλεύρης επέλεξε να το πει στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, αλλά μου πει. 2,5 μήνες είναι πολύ νωρίς, ρε παιδί. Να πιάσουν τέτοιο δεσμό. Πήγαν έτσι 5 κάμερες στο θέατρο απ' έξω. Τι να σου πω τώρα, πραγματικά. Τώρα τι, ήταν ηρωνικό. Δεν είναι κάτι το οποίο η ίδια επιθυμεί και μου είπε ότι την βρήκε αυτή η σχέση σε μία φάση της ζωής της που το μόνο που δεν σκεφτόταν ήταν μία σχέση. Ήταν εντελώς μόνη της και η ησυχία της ήταν αρκετή. Εμείς μ' αρέσει που αντιμετωπίζουμε ως κάτι απολύτως φυσιολογικό όλο αυτό. Πιο καλέ! Εντάξει, παιδιά, σου φαίνεται πολύ φυσιολογική. Η διαφορά της ηλικίας. Ναι, και γενικότερα. Και γενικότερα και όχι μόνο αυτό, και απόψεις ανθρώπων. Γενικότερα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ας μην το ανοίξουμε. Εγώ πάντως όση ώρα το βλέπα, έλεγα πότε θα έρθει η ώρα που θα έχουμε ένα αντίστοιχο ζευγάρι με ανάποδους ρόλους. Έχουμε τη ΣΕΡ. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, παιδί μου, να περπατάνε όπως εδώ στο Πιάτσα Μενά και να τους πετύχει το T-Live. Περίμενε. Έρχεται τέτοιο. Έρχομαι, είπα.